Θυμάμαι πριν 2 χρόνια μια προπόνηση που είχαμε κάνει 2 μέρες πριν το παιχνίδι που έκανα τον ντεμπούτο μου. Κάναμε τακτική στο Γεντικουλέ, μια προπόνηση στο Γεντικουλέ τότε, και ο coach μας τότε, ο κ. Παπαδόπουλος, είχε επικεντρωθεί πάνω μου για κάποια λεπτά και μου έλεγε κάποια τακτικά πράγματα. Μετά από εκείνη την προπόνηση, πολλοί ποδοσφαιριστές μου λέγανε «Θα παίξεις, ήρθε η ώρα σου να κάνεις τον ντεμπούτο σου». Εγώ τους έλεγα «Αποκλείεται, είμαι μικρός». Πραγματικά δεν το πίστευα καθόλου. Την επόμενη μέρα βάζουν το χαρτί στο πίνακα και βλέπω ότι είμαι στη 18η. Αλλά και πάλι τότε δεν το πίστευα τόσο πολύ. Λέω «Εντάξει, δεν νομίζω τώρα». Έρχεται η μέρα του παιχνιδιού, όλοι με πείραζαν, εντάξει, θα κάνεις ντεμπούτο, το ένα το άλλο, να φέρεις γλυκά. Το σκορ πήγαινε καλά, εκείνη τη μέρα, νομίζω νικούσαμε 2-0. Σηκώνομαι για ζέσταμα, εκείνη την ώρα που σηκώθηκε ζέσταμα πραγματικά αγχώθηκα πάρα πολύ, γιατί πιστεύω ότι πλησίαζε η ώρα. Με καλεί ο προπονητής, θυμάμαι κάποια από τα λόγια που μου είπε, γιατί εκείνη την ώρα πραγματικά είχα πάρα πολύ άγχος. Δεν θυμάμαι και πάρα πολλά. Μου είπε απλά μπες μέσα να το διασκεδάσεις. Είναι η πρώτη σου στιγμή στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και ελπίζω να βάλεις ένα γκολ. Εντάξει, αυτό με τον γκολ μου έμεινε πραγματικά. Δυστυχώς δεν μπήκε, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Όταν περίμενα να μπω αλλαγή, τότε είχα μπει στη θέση του Βασίλειου Κουσιανικούλη. Πραγματικά έτρεμαν τα πόδια μου και άκουγα και τους φιλάδες από πίσω μου να μου φωνάζουν το όνομά μου. Δεν ήξερα τι γινότανε. Δεν μπορούσα να αντιλαμβάνομαι τι γίνεται γύρω μου. Μπήκα στο παιχνίδι. Εντάξει, στην αρχή οι επαφές μου ήταν τρόμο είχα πάνω μου. Δεν ήξερα τι να κάνω την μπάλα. Εντάξει, μετά ηρέμησα. Κάποια στιγμή θυμάμαι ότι για κάποια δευτερόλεπτα κοιτούσα τη θύρα 4 τότε και άκουγα τα συνθήματα που πριν 2 μήνες τα άκουγα από την Κερκίδα και ήμουν ένας παίκτης της Ακαδημίας και ένας οπαδός, φίλαθλος. Τελείωσε το παιχνίδι. Επίσης θυμάμαι μια φάση η οποία βγήκε μια σέντρα και πάρα λίγο να πιάσω μια κεφαλιά και ακόμα και τώρα το λέω ότι μακάρι να είχα βάλει αυτή την κεφαλιά. Επίσης μετά το παιχνίδι όλοι με αγκάλιασαν. Όλοι μου είπαν συγχαρητήρια, τα συναισθήματά μου πραγματικά ήταν ίσως από τις καλύτερες μέρες της ζωής μου. Είχα πάρα πολύ χαρά. Πήγα στο σπίτι, το γιόρτασα με την οικογένειά μου. Ήταν απίστευτο πραγματικά συνέστημα και ελπίζω όλοι οι νέοι ποδοσφαιριστές να το ζήσουν αυτό.